Καλώς σας μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να αρχίσουμε από την πύλη των εμβολιασμών. Ανακοινώσατε πριν από λίγο το Υπουργείο Υγείας πώς θα εμβολιαστούν ευπαθείς ομάδες διαβήτης και παχύς αρκάτωμα. Ναι, θα ανοίξει τη Δευτέρα το πρωί η πύλη εμβολιασμού αποκλειστικά για τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη που λαμβάνουν θεραπεία με ινσουλίνη και κάποια άλλη θεραπεία που έχει καθοριστεί από την Ad Hoc Επιτροπή, καθώς και για άτομα με παχυσαρκία. Θα αφορά περίπου 19.000 άτομα. Θα δοθούν τα αντίστοιχα ραντεβού και από τα 3 εμβόλια που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή. Θα είναι ανοιχτή η πύλη για κάποιες μέρες, ώστε να μπορέσουν τα άτομα αυτά να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους. Και θα αρχίσει άμεσα και θα εντατικοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες ο εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων. Έχει εξευρεθεί ο τρόπος και η λύση για να μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού μόνοι τους μέσω της πύλης, έτσι ώστε να ξέρουν ποιο εμβόλιο θα τους χορηγηθεί, όπως γίνεται και με το γενικό πληθυσμό. Ο στόχος μας, όπως έχουμε ανακοινώσει, είναι μέχρι το τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, να έχουμε ολοκληρώσει τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων, έτσι ώστε να προσφέρουμε τη μέγιστη δυνατή προστασία στα άτομα αυτά. Κυρία Κυριάκου, προλαβαίνουμε με τις περιπέτειες στις οποίες έχει μπει το εμβολιαστικό πρόγραμμα και βεβαίως και των υπόλοιπων χωρών της Ευρώπης λόγω της AstraZeneca. Φαίνεται ότι αρχίζουμε, εμείς έχουμε, τουλάχιστον ως Κύπρος, έχουμε αρχίσει να επανερχόμαστε στην κατάσταση όπως ήταν πριν την προσωρινή διακοπή των εμβολιασμών με την AstraZeneca. Βλέπουμε ότι προχωρούμε με τα ραντεβού που είχαμε προγραμματισμένα. Αναμένουμε στις αρχές Απριλίου να παραλάβουμε μεγαλύτερες ποσότητες από τα 3 εμβόλια και γι' αυτό θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων. Θα υπάρξει μια μικρή παύση, αν θέλετε, για την εμβολιαστική κάλυψη ανά ηλικία, έτσι ώστε να διατεθούν τα εμβόλια στους ευπαθείς. Και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε και με το ηλικιακό κριτήριο. Ναι, πολλοί πολίτες ανέμεναν πως σήμερα θα ανοίξει η πύλη εμβολιασμού για το γενικό πληθυσμό. Τι έγινε και δεν άνοιξε σήμερα? Όχι, ο προγραμματισμός έλεγε ότι η πύλη για τις ευπαθείς ομάδες που αναφέραμε νωρίτερα θα άνοιγε σήμερα. Ωστόσο, λόγω κάποιων τεχνικών ζητημάτων που έπρεπε να ολοκληρωθούν, διότι έγινε μια αναβάθμιση στην πύλη για να μπορέσει να δοθεί αυτό το δικαίωμα στους ευπαθείς να επιλέγουν μόνοι τους το ραντεβού που θα κλείσουν και το εμβόλιο. Γι' αυτό δεν κατεστεί εφικτό σήμερα να προχωρήσουμε με το άνοιγμα της πύλης. Ωστόσο, αυτό θα γίνει τη Δευτέρα. Μάλιστα, πάμε λίγο και σε αυτή την ιστορία με τα φουσκωμένα τιμολόγια, κυρία Κυριάκου. Το Υπουργείο Υγείας έκανε μια καταγγελία για συγκεκριμένο εργαστήριο που ενδεχομένως να χρέωνε περισσότερα από ό,τι παρέδιδε στον κόσμο. Φουσκωμένα τιμολόγια στα rapid test. Ναι, είχαμε εντοπίσει, διότι πριν από την εξόφληση των τιμολογίων για οποιαδήποτε σύμβαση διατηρεί το Υπουργείο, γίνεται ο έλεγχος για να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία που δίνονται από τις εταιρείες είναι ορθά. Εντοπίστηκε ότι μια συγκεκριμένη εταιρεία έδινε κάποια άτομα ότι είχαν κάνει 2 φορές το τεστ σε διαφορετικά σημεία την ίδια μέρα. Δηλαδή, εκτός από το τεστ που υποβλήθηκαν στον εργασιακό τους χώρο, στο πλαίσιο ελέγχου των εργαζομένων από κινητή μονάδα, φαινόταν ότι είχαν μεταβεί και σε κάποιο από τα σημεία δειγματοληψίας και έκαναν και εκεί το τεστ. Από δική τους πρωτοβουλία πάντα.
Ναι, να σημειώσουμε όμως ότι δεν πρόκειται για θετικά περιστατικά. Δηλαδή ήταν άτομα που είχαν αρνητικό αποτέλεσμα. Άρα αυτό κίνησε λίγο την περιέργεια στους συναδέλφους εδώ στο Υπουργείο, οι οποίοι επικοινώνησαν με τα άτομα αυτά, διότι φάνηκε ότι ήταν εργαζόμενοι στον ίδιο χώρο, ήταν δηλαδή συνάδελφοι, και όπως μας αναφέρθηκε από τους ίδιους, είχαν υποβληθεί σε τεστ μόνο στη δουλειά τους, μόνο στο εργασιακό τους χώρο. Μάλιστα. Και όχι σε κάποιο από τα σημεία. Άρα εμείς έπρεπε να αναφέρουμε και να καταγγείλουμε την υπόθεση στην αστυνομία για να διερευνήσει κατά πόσον προκύπτει κάποιο ποινικό αδίκημα και να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Άρα είναι στα χέρια της αστυνομίας αυτή τη στιγμή η περίπτωση αυτή, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Να δούμε και τι έχει... Δόθηκαν όλες οι καταθέσεις, ναι. Και εκείνο το άλλο που κάναμε είναι να ζητήσουμε την νομική γνωμοδότηση της Γενικής Εισαγγελίας για να μας καθοδηγήσει ως Μάλιστα. προς το πώς μπορούμε να χειριστούμε την εταιρεία αυτή στην υφιστάμενη σύμβαση, αλλά και σε μελλοντικούς διαγωνισμούς. Ναι, μας στέλνουν μηνύματα, κύριε Κυριάκο. Οφείλουμε να σας μεταφέρουμε το ερώτημα. Άνω των 70 ετών δεν πρόλαβαν, λέει, να κλείσουν ραντεβού. Άρα, μήπως σημαίνει αυτό ότι δεν κάνετε καλούς υπολογισμούς σε σχέση με το πόσα εμβόλια αντιστοιχούν σε κάθε ηλικιακή ομάδα? Εμείς τα δεδομένα που έχουμε είναι τα δεδομένα που μας δίνονται από τη Στατιστική Υπηρεσία. Το Υπουργείο Υγείας δεν έχει πρόσβαση να γνωρίζει πόσα άτομα είναι άνω των 70 ετών. Εκείνο που εμείς παρατηρούμε μέχρι στιγμής από την εμπειρία είναι ότι κάποια άτομα ενώ μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού τους γιατί υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια, δεν το πράττουν αναμένοντας να βρουν ραντεβού με το εμβόλιο της αρεσκίας τους. Και αυτό είναι που τονίζουμε συνεχώς, ότι δεν επιλέγουμε το εμβόλιο, γιατί και τα τρία εμβόλια που έχουμε αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι εξίσου ασφαλή και αποτελεσματικά. Επιλέγουμε τον εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός είναι που θα σώσει τις ζωές μας και όχι το οποιοδήποτε εμβόλιο. Μάλιστα, κυρία Κυριάκου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Βεβαίως θα επικοινωνήσουμε και με την αστυνομία εντός ολίγου για να μπορέσουμε να ρωτήσουμε